Και θα ξεκινήσω αναφέροντας δύο ιστορικές νίκες, οι οποίες το συνδικαλιστικό ταξικό κίνημα είχε. Είναι η χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου για τους απολυμμένους απεργούς εργαζόμενους στην Καβάλα, στα λοιπάσματα Καβάλας, όπου πραγματικά είναι μια ιστορική νίκη και δεν σας κρύβονται από χθες. Είμαι ακόμη πιο συγκινημένος και ακόμη πιο φορτωμένος και έχω δώσει αυτό το μήνυμα και στους συναδέλφους απεργούς ότι πραγματικά, όσος χρόνος και να περάσει, όταν υπάρχει πειθαρχία, όταν υπάρχει αγωνιστικός προσανατολισμός, ταξικός αγωνιστικός προσανατολισμός και όταν τελικά το δίκαιο είναι με τους εργαζόμενους, αργά ή γρήγορα έρχεται. Έτσι λοιπόν η χθεσινή απόφαση είναι αυτή που μας δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη να συνεχίσουμε όσο χρειαστεί μέχρι να πάρει η εταιρεία πίσω τις 15 απολύσεις τις οποίες έχει κάνει για μας παράνομα, καταχρηστικά, εκβιαστικά και τρομοκρατικά. Και ταυτόχρονα φυσικά να καθίσουμε να υπογράψουμε μια συλλογική σύμβαση. Είναι μια απόφαση που νομίζω δικαιώνει και τους εργαζόμενους εκεί αλλά και όλη την εργατική τάξη. Φτάνουμε να λύγει η επιχειρησιακή σύμβαση που είχαμε υπογράψει 28 Δευτέρου. Τρεις μήνες μετενέργεια ερχόμαστε στις διαπραγματεύσεις. Εκεί υπήρχε η απογοήτευση. Η απογοήτευση γιατί φάνηκε από τη δεύτερη-τρίτη συνάντηση ότι δεν θέλαν να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση. Ότι θέλαν να κάνουν χρήση καθαρά τον νόμο Χατζηδάκη, να μας οδηγήσουν στα αδιέξοδα. Και αυτό αποδεικνύεται από τις προτάσεις που έχω μπροστά μου και μας έχουν καταθέσει η εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το πώς συμπεριφέρονται και το τι λένε. Θα πω δύο χαρακτηριστικά σημεία, τα οποία νομίζω ότι δίνουν στο μεγαλύτερο βαθμό αυτό ακριβώς που μας οδηγούσε η εταιρεία. Και αυτό έχει να κάνει με το εξής, επειδή το παίζουν και πάρα πολύ, το βάζουν και στα δελτία τύπου που βγάζει και η εταιρεία, ότι λέει, εμείς τους είπαμε, τους κακούς συνδικαλιστές, οι οποίοι μια μερίδα μικρή προσπαθούν να κλείσουν την εταιρεία, τους είπαμε ότι δεν θα έχουν καθόλου μείωση στις αποδοχές. Και θα μιλήσω με νούμερα. Πώς δεν θα έχω μείωση εγώ, και θα αναφέρω το δικό μου όνομα γιατί ξέρω τα νούμερα, όταν μου λέει ότι θα έχεις βασικό μισθό 713 ευρώ και όλα τα άλλα πρόεδρε μέχρι τα 1300 που παίρνεις, στρόγγυλα θα το πω, τα 5,5 εκατοστάρικα, θα δημιουργηθεί ένα επίδομα εργοστασιακής οικειοθελούς παροχής, το οποίο όμως ανά πάσα στιγμή μπορώ μονομερώς να το κόψω. Άρα δηλαδή να το αφαιρέσω. Αυτό υπάρχει σε όλους τους όρους που μας δίνανε, σε όλα τις προτάσεις που μας κάνανε. Ήταν μια εθελούσια δηλαδή παροχή την οποία μπορούσε να την κόψει ανά πάσα στιγμή. Άρα υπογράφω και σε ένα μήνα έρχεται και σου λέει εγώ το κόβω. Δεν με συμφέρει, το κόβω. Μια παρατήρηση που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θέλανε να λειτουργήσουν με γνώμονα την πολιτική που έχει αυτή η κυβέρνηση, την πολιτική των επιδομάτων, που σήμερα το κόβω, αύριο δεν το κόβω. Σήμερα μ' αρέσει, αύριο δεν μ' αρέσει. Παίρνεις πίσω τις 15 απολύσεις. Σήμερα σε ένα δευτερόλεπτο μου έδωσε το χαρτί, σε ένα δευτερόλεπτο δίπλα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αναστολή, διακοπή των απεργιακών κινητοποιήσεων και καθόμαστε μέσα. Να κάνουμε μια συζήτηση για μια επιχειρησιακή σύμβαση, μια συλλογική σύμβαση, η οποία θα εκφράζει και τις δύο πλευρές. Εκεί θα τα βρούμε. Δεν μπορώ όμως εγώ να έχω εγγυητή τον ΣΕΒ. Ακόμη και την ΚΕΣΕ. Δηλαδή δεν κατάλαβα τι είμαστε. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια, όσο ήμουν πρόεδρος εγώ, αλλά και αυτό που έχω περάσει στους συναδέλφους και το έχουμε όλοι έτσι σαν τέτοιο, το έχουμε σαν μπούσουλα, ότι για μας η μπέσα και ο λόγος είναι πάνω και από υπογραφές, πάνω και από όλα. Δυστυχώς, μάλλον αυτοί δεν ξέρουν ούτε καν τη λέξη μπέσα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει, δεν την έχουν στο λεξιλόγιο τους. Εμείς όταν δίνουμε το χέρι, δεν χρειάζεται να υπογράψουμε. Επομένως, αν πούμε και συζητήσουμε, ό,τι πούμε, αυτό θα ισχύει. Αυτοί δυστυχώς δεν μπορούν να το εγγυηθούν αυτό. Και γι' αυτό θέλουν παρατηρητές. Λες και κάνει πόλεμο τώρα έτσι η Ουκρανία, μια και είναι εδώ και με τη Ρωσία, και πάει ο Ζελένσκι και λέει τον Πούτιν να κάνουμε διαπραγματεύσεις και θα ορίσουμε εγγυητήρες δυνάμεις στο ΝΑΤΟ και την Αμερική. Και πρέπει ο Πούτιν τώρα να το δεχθεί. Δηλαδή, εντάξει, ζητήματα τα οποία νομίζω ότι δεν αξίζουν
ούτε καν να τα συζητάμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε συζήτηση με μία μόνο προϋπόθεση. Επειδή θεωρούμε ότι και είμαστε σίγουροι και θα δικαιωθούμε αργά ή γρήγορα ότι οι απολύσεις γίναν οι πρώτες εκβιαστικά και τρομοκρατικά, όπως και οι επόμενες 10, και αυτές που περιμένουμε αρχές του Σεπτέμβρη θα πάρει πίσω τις απολύσεις και μετά θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μόλις τις πάρει, εμείς θα σταματήσουμε την απεργία. Το πρόγραμμα που από εδώ και πέρα έχουμε, το πρόγραμμα των απεργιακών κινητοποιήσεων είναι ότι από προχθές μέχρι 31 Οκτώβρη έχουμε κηρύξει και είναι νόμιμες απεργιακές κινητοποιήσεις 24 ώρες επαναλαμβανόμενες. Η μεγάλη συμμετοχή και αλληλεγγύη που έρχονται καθημερινά, χθες είχαμε από συναδέλφους από τη Λάρκο, ήρθαν από την Αθήνα 2 αμάξια. Κόσκο. Από την Κόσκο, όπου τα παιδιά κάναν τόσα χιλιόμετρα για να συμπαρασταθούν στον αγώνα και μάλιστα δώσαν και μια οικονομική βοήθεια. Θα έρθουν και από τη Λάρκο, το ξέρω. Λοιπόν, δώσαν και μια οικονομική βοήθεια και θέλω να σας ανακοινώσω πάνω σε αυτό, μια και μιλάω έτσι λίγο για τα οικονομικά. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι το Σωματείο, με τα λεφτά και το λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί και δέχεται καθημερινά αρκετά έσοδα, θα έλεγα, θέλω να ανακοινώσω ότι στους απεργούς από αυτό το απεργιακό ταμείο και σήμερα αλλά και την άλλη εβδομάδα θα δοθεί ένα χρηματικό ποσό προς τις οικογένειες των απεργών για να μπορέσουν, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα μήνα απεργία, γιατί τόσο είναι διαρκή τουλάχιστον μέχρι και τέλος του μήνα θα είναι ένα μήνα, δεν δουλεύουν, δεν θα έχουν έσοδα και γι' αυτό μέσα από το απεργιακό ταμείο, και αυτό το οφείλουμε και το χρωστάμε σε όλους, που βάζετε από 1 ευρώ έως και οτιδήποτε, δεν έχει σημασία το ποσό που βάζει ο καθένας όσο μπορεί, και σας ευχαριστούμε έτσι και δημόσια γι' αυτό, θα δώσουμε κάποια χρήματα στους συναδέλφους.